ευρωπαϊκά παιχνίδια μας και στην ευρωπαϊκή πορεία μας μέχρι τώρα έχουμε δείξει ένα πάρα πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο και είμαι βέβαιος ότι και αύριο τα παιδιά θα αποδείξουν ότι μόνο τυχαία δεν είναι η είσοδος μας στους 32 του Europa League. Αυτά τα παιχνίδια, τα μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια είναι από μόνα τους και δίνουν μόνο σε ένα έξτρα κίνδυνο στους προσφυγιστές και εύχομαι να γίνει ένα καλό παιχνίδι για να το χαρούν οι αθλητές μας γιατί πραγματικά το αξίζουν. Κύριε Χάπο, η τιμωρία που ανακοινώθηκε πριν από λίγες μέρες από την ΕΦΟ σας έχει επηρεάσει καθόλου? Ναι, καθόλου. Κύριε Σπεδρετό. Πριν από λίγο ο προπονητής του Σιντεκάη ότι θα περιμένει για δύο παίκτες του, για τον Λόγκ και τον Χόντα, μέχρι το βράδυ, αύριο το πρωί, να πάρει την τελική του απόφαση. Επηρεάζει τα δικά σας πλάνα η παρουσία του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστών ή είναι από τα στέλνια της? Ξέρω ότι οι δύο συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Σίγουρα είναι πάρα πολύ ποιοτικοί ποδοσφαιριστές και οι δύο. Παρά όπως και να το κάνουμε, ήδη αυτοί παίξουν και κάποια άλλη συνθέση του, είναι τόσο μεγάλο το ρόστερ ικανότητα σε κάτω που όποιο και να παίξει είναι υπολογίσιμο. Ο κ. Σκούς είπε ότι περιμένουν να πάω πολύ από την οικογενήση του Πάου. Ισχύει αυτό ή θα δούμε έναν Πάου τακτικά προσεκτικό έτσι να πάει το παιχνίδι στα μέτρα? Εγώ περιμένω την Τζεσικά πολύ. Υπάρχει ενδεχόμενο αύριο ο Πάου να έχει σε κάποιες στιγμές πιο παθητικό ρόλο στο παιχνίδι, να έχει χαμηλώσει την πρωτοβουλία. Πιστεύετε ότι και η Κερκίδα πρέπει να έχει μια υπομονή σε ένα τέτοιο στυλ παιχνιδιού, να μην βλέπει τον Πάοκ πρωταγωνιστή? Παίζει ρόλο? Στα ευρωπαϊκά παιχνίδια είναι πάρα πολύ σημαντικό να διασφαλίσει πρώτα την καλή σου αμυντική λειτουργία. Και από εκεί και πέρα, νομίζω ότι έχουμε δείξει ότι έχουμε την ικανότητα και να σκοράρουμε όπως σκοράραμε και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και να μπορέσουμε να το κάνουμε και άλλο. Θέλω να πω για την Κερκίδα, αν χρειάζεται υπομονή το παιχνίδι και από τον κόσμο, στήριξη. Έχει τεράστια υπομονή. Φρόντι, Coach, υπήρχε ένα κυβερνικό πρόβλημα στην καταστροφή της ΣΕΣΕΚΑ γιατί δεν είχε αγώνες επίσημους. Αν θεωρείτε ότι αυτό ήταν ένα κενό και αν δεν είχε πρόβλημα, το ότι δεν είχε πρόσφατα παιχνίδι για να παρακολουθεί το πράγμα? Όχι, εμείς παρακολουθήσαμε τη ΣΕΣΕΚΑ και νομίζω ότι το ξέρετε κι εσείς. Αθλητικά. Δεν έχουμε δει σε τρία παιχνίδια στα αθλητικά. Τη στιγμή δεν είχε εμφόρες διοργανώσεις, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε. Κύριε Μήνο. Κύριε Χάκο, στο παιχνίδι με την 15 Δεκεμβρίου είχατε πει, παραμονή δηλαδή, είχατε πει για το καλύτερο του, ότι θα δει αύριο ποιος είναι ο ΠΑΟ, τότε να πάρει την επόμενη μέρα με την πρόκληση που έχει ο ΠΑΟ στην Κροατία. Τώρα όσον αφορά για το συγκεκριμένο το αυριανό παιχνίδι, επειδή ξέρουμε πολύ καλά ότι η ρωσική ομάδα έχει παίξει όπως είπατε ποιοτικούς, παίκτες που ξέρουν να βάζει τύπο να κάνει τη ζημιά. Τι αντίδοτο έχετε εσείς για την αυριανή αναμέτρηση? Ο κύριος Σιλίσκι δεν έκανε προσβλητικές δηλώσεις για το ΠΑΟ. Είπα τι αντίδοτο έχετε εσείς για την αυριανή? Αυτά που είχαν σε όλα τα παιχνίδια. Κύριε Παυλίδη. Είδατε στην αποστολή όπως είδαμε τον Βιτόλο. Είναι σε θέση να αγωνιστεί? Όποιος προσβλητής του ΠΑΟ πήγε στην αποστολή είναι τιμοφόρος για να αγωνιστεί. Αν μπορείτε να μας πείτε για τον Λίνο, αν έχει κάτι σοβαρό και για τον Ήλιτς, αν είναι έτοιμος απόλυτα. Ο Ήλιτς είναι έτοιμος, ο Λίνο είχε ένα χτύπημα στην τελευταία προπόνηση, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό που να μας δημιουργήσει πρόβλημα, βέβαια, αλλά θα το δημιουργήσουμε καλύτερα. Άλλη ερώτηση υπάρχει? Κύριε Μπότσαρη. Αναφορικά με τον αντίπαλο, τι είναι αυτό που σας προβληματίζει ή αν υπάρχει κάτι που σας κάνει να αισθάνεται αισιόδοξο? Όλοι λοιπόν φυσικά δείχνουν ότι είναι μια μεγάλη ομάδα, ότι είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, ειδικά στο θετικό τη κομμάτι. Από ό,τι έχουμε δει, σχεδόν σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια. Αλλά θεωρώ ότι και εμείς έχουμε πάρα πολύ καλή αμυντική λειτουργία. Άλλη ερώτηση. Μία. Η Χάπο, εγώ συμβόσα την πρόκληση 50-50. Η δικιά σας η άποψη ποια είναι? Και εμένα 50-50.